Λέω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ζητήματα που αφορούν άμεσα το Υπουργείο σας. Έχετε δηλώσει ότι γενικώς δεν θα κάνετε πολύ μεγάλες αλλαγές στη φετινή εκπαιδευτική χρονιά, ακριβώς για να μην αναστατώσετε τα παιδιά και τους γονείς τους. Ωστόσο, θα γίνουν κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις, κάποιες από αυτές πολύ σημαντικές. Θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ναι, η ιδέα είναι ότι αναλαμβάνουμε κυβέρνηση στη μέση της σχολικής χρονιάς, όταν η εκπαίδευση βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση σε όλα τα επίπεδα, από την ανθρωπιστική κρίση μέχρι τη λειτουργία του ίδιου του σχολείου. Είπαμε ότι αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε να μην αναταράξουμε καθόλου τη λειτουργία του σχολείου, των παιδιών, των γονέων, του όλου σχολικού περιβάλλοντος, αλλά ωστόσο να πάρουμε κάποια μέτρα τα οποία να είναι προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης αυτής της διαδικασίας ολόκληρης αφενός και αφετέρου προς την κατεύθυνση που ανοίγει μια νέα προοπτική για το σχολείο όταν παρεύουμε πιο ουσιαστικά νομοθετικά. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, ας πούμε, τι θα γίνει με τις εξετάσεις στην πρώτη και δεύτερη ηλικία. Είπαμε ότι αυτές οι εξετάσεις δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματά τους στο απολυτήριο εν ώψη εισαγωγικών. Θα γίνονται κανονικά όπως γίνονται, αλλά χωρίς ο βαθμός να είναι κομμάτι του τελικού βαθμού που θα συμπεριληφθεί στο απολυτήριο εν ώψη εισαγωγικών. Εισαγωγικές θα γίνουν κανονικά, δηλαδή, για τα πανεπιστήμια στην τρίτη ηλικία. Κανονικά, ναι. Την τρίτη ηλικία δεν την πειράζουμε καθόλου. Uh-huh. Είναι πολύ πιο ευαίσθητο εκεί το θέμα. Οι εξετάσεις θα γίνουν όπως θα γινόταν αν δεν είμαστε uh-huh. κυβέρνηση και όπως γίνονταν μέχρι τώρα, έτσι ώστε ακριβώς να μην πειραχτεί, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια και όλος αυτός ο κόπος, το χρήμα κτλ. Που έχει καταβληθεί ήδη. Για την Τράπεζα Θεμάτων, τι θα γίνει? Η Τράπεζα Θεμάτων είναι καταργήσιμο. Για ποιο λόγο? Διότι η Τράπεζα Θεμάτων είναι απλώς ένα κουτί όπου έχουν μπει κάποιες χιλιάδες ερωτήσεις σαν εξεταζόμενο μάθημα, όπου πρωτοφανώς τις ερωτήσεις αυτές την ξέρουν τα παιδιά, οι γονείς και κυρίως οι φροντιστές. Άρα η Τράπεζα Θεμάτων είναι εργαλείο των φροντιστήριων, έτσι ώστε να βάλει τα παιδιά να απαντήσουν, να μάθουν απ' έξω την απάντηση σε μία-μία από τις χιλιάδες αυτές τις ερωτήσεις, ώστε να έχουν καλύτερη επιτυχία υποτίθεται στις εξετάσεις. Είναι ό,τι πιο αντιπαιδαγωγικό έχει υπάρξει ποτέ. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση σε παιδιά και γονείς να μην υπάρχει αυτή, ας πούμε, η αποστήθηση απαντήσεων σε πάρα πολύ μεγάλο πλήθος θεμάτων που χαλάει την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα, εξετάσεις με ποιο σύστημα θα γίνουν, δηλαδή? Κάθε καθηγητής, ανάλογα με την εμπειρία του, με τη βοήθεια ενδεχομένως κάποιων ερωτήσεων που ήδη είναι γνωστές από την Τράπεζα Θεμάτων, στη διακριτική του ευχέρεια, θα μπορέσει να ρωτάει τα παιδιά σύμφωνα με το πώς προχώρησε το έτος μέχρι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως γίνονταν χωρίς την ύπαρξη Τράπεζα Θεμάτων. Ξέρετε, ένα από τα ζητήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες μέρες είναι μια σύγχυση σε σχέση με δύο τύπους σχολεία που υπάρχουν, που είναι τα πειραματικά και τα πρότυπα. Και αυτό θα θέλαμε να το ξεκαθαρίσετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση. Πειραματικά και πρότυπα ως έννοιες είναι εντελώς διακριτά. Πειραματικό σχολείο σημαίνει ότι οι δάσκαλοι και το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του ψάχνει να βρει υπό ποιες διαδικασίες μπορεί να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, η ανταπόκριση των παιδιών κτλ. Για να γίνει αυτό με επιστημονικά έγκυρο τρόπο, πρέπει τα παιδιά στα οποία πειραματίζεσαι εισαγωγικά να είναι κατά το δυνατόν πλατιά. Δηλαδή να προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, από διαφορετικά μορφωτικά περιβάλλοντα κτλ. Μόνο έτσι έχει νόημα η έννοια πειραματικό σχολείο. Εκεί για να γίνει αυτό χρειάζεται αντίστοιχη κλήρωση. Δεν μπορεί να γίνει επιλογή πειραματικού με αυτή την έννοια. Τα πρότυπα είναι άλλη ιστορία. Υπάρχουν στην ελληνική εκπαιδευτική παράδοση, το Βαρβάκιος είναι το πιο γνωστό, αλλά δεν μόνο αυτό, σημαντικά σχολεία, τα οποία σύμφωνα με τη θέληση των δωροθετών, των ευεργετών που τα δημιούργησαν, ήθελαν να είναι σχολεία πρότυπα ακριβώς. Εκεί είναι άλλη κουβέντα. Γιατί το κάθε πρότυπο σχολείο έχει τη δική του παράδοση, τη δική του, ας πούμε, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό γίγνεσθε. Και δεν θέλουμε πουδενή να ισοπεδώσουμε τα πάντα γύρω από αυτό την ταύτιση που είναι επιστημονικά ανύπαρκτη και λανθασμένη, πρότυπο ίσον πειραματικό και αντιστρόφως. Διακρίνουμε λοιπόν τις δύο κατηγορίες.
Και λέμε, άλλο το πρότυπο, άλλο το πειραματικό. Στα πειραματικά, προς Θεού, δεν έχει νόημα εξετάσει. Στα πρότυπα, η σκέψη είναι, και θα βγει δελτίο τύπου σύντομα που θα ξεκαθαρίζει όλα αυτά. Στα πρότυπα τα ιστορικά, που έχουν τις δικές τους παραδόσεις κτλ. Θα ρωτήσουμε τους συλλόγους διδασκόντων εκεί, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του σχολείου και τη σημερινή κατάσταση, πώς θέλουν να λειτουργήσει το σχολείο τους με εξετάσεις ή όχι. Αν μας πούν ότι θέλουμε να λειτουργήσουν αυτά ειδικά τα σχολεία, τα λίγα πρότυπα που παραμένουν στη βάση αυτής της ιστορίας με εξετάσεις, θα το σεβαστούμε. Και άρα όσοι γονείς προετοιμάζουν παιδιά για εξετάσεις και δεν τους αρέσει, ας πούμε, η κλήρωση, θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά αυτά να δώσουν εξετάσεις σε εκείνα τα πρότυπα που θα διζητήσουν τα ίδια να έχουν εξετάσεις. Έχετε δηλώσει, πραγματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ότι πρώτη προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στον χώρο της παιδείας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι ακριβώς εννοείτε με ανθρωπιστική κρίση και τι θα κάνετε. Ανθρωπιστική κρίση στα σχολεία έχει πολλές διαστάσεις. Ξεκινά το πιο απλό, πείνα. Είναι σχολεία που τα παιδιά κυριολεκτικά πεινάνε. Είναι σχολεία που τα παιδιά λιποθυμούν κάποιες φορές μέσα στην τάξη από την πείνα. Ή παίρνουν το κουλούρι ή οτιδήποτε και κρατάνε το μισό για να το πάνε στους γονείς τους, επειδή και αυτοί είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι σχολεία που δεν έχουν θέρμανση. Είναι ολόκληρο το πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Είναι σχολεία που έχουν ένα ολόκληρο σχολικό περιβάλλον απολύτως υποβαθμισμένο. Μάλιστα, όταν δεν υπάρχουν και σχολικοί φύλακες, όλη η ιστορία του πώς λειτουργεί το σχολείο, πώς προφυλάσσεται κτλ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μία διάσταση. Δεύτερη διάσταση, σημαντική στο δικό της επίπεδο. Πάρα πολλές εκπαιδευτικές ελλείψεις. Σχολεία υπολειτουργούν διότι έχουν μείνει πολύ λίγοι διδάσκοντες με τη διαθεσιμότητα, τις απολύσεις και τα συναφή. Είναι ολόκληρο πλέγμα προβλημάτων εκεί. Ήδη η κυβέρνηση ανακοινώνει τα πρώτα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση που έχει σχέση με το ρεύμα. Από εκεί και πέρα είναι δική μας ευθύνη σε σχέση με τις δομές αλληλεγγύης και τις δυνατότητες που έχει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει προβλήματα επίγοντα του είδους πείνα. Και από εκεί και πέρα είναι ολόκληρη διαδικασία, ας πούμε, να επαναπροσληφθεί προσωπικό σε επίπεδο λειτουργίας του σχολείου. Εκπαιδευτικό προσωπικό. Σας δηλώνω ότι ήδη έχουμε βρει στο Υπουργείο τη δυνατότητα να διορίσουμε με το υπάρχοντα προϋπολογισμό και τις υπάρχουσες θέσεις αναπληρωτές καθηγητές που κρατούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο σιρτάρι για δικούς τους λόγους. Θα εκπλαγείτε όταν δείτε ότι ξαφνικά το Υπουργείο μπορεί να προσλάβει αναπληρωτές καθηγητές. Είναι εντός των μηνών, θα το ανακοινώσουμε. Με αυτή την έννοια, στη λογική πάντα ότι είναι λίγο κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας αυτή, πρώτο μας μέλημα για τα σχολεία είναι αυτή η αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Να σας ρωτήσω, για τις συγχωνεύσεις σχολείων που έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Θα τα ξαναδούμε αυτά. Θα τα ξαναδούμε ένα προς ένα. Για να δούμε αν όντως κάποιες συγχωνεύσεις έχουν νόημα, κάποιες άλλες είναι βιαστικές και μόνο για να κρατηθούν οι αριθμοί που ήθελε η Τρόικα, να τα ξαναδούμε αναλυτικά αυτά. Να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Έχουν γίνει κάποιες διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων λειτουργιών του σχολείου, όπως και στην ηλικία, ας πούμε, καθαρισμός. Αυτά θα τα αντιστρέψετε, τι σκέφτεστε? Αυτά είναι μεγάλο θέμα, το ξέρουμε, το έχουμε ήδη αντιμετωπίσει και αρχίζουμε έμπρακτα να αντιμετωπίζουμε στην περίπτωση των πανεπιστημίων. Με τη φύλαξη, την καθαριότητα και τη σύντηση. Στο βαθμό που αυτό υπάρχει και στα σχολεία, θα είναι αντίστοιχου τύπου η αντιμετώπιση. Δηλαδή, είναι υποτίθεται διαδικασίες ιδιωτικοποίησης που διπλασιάζουν το κόστος του δημοσίου, αντί υποτίθεται να το μειώνουν. Να σας ρωτήσω τώρα για ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει ότι στο παρελθόν έχετε εκφραστεί θετικά στους αγώνες των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, προφανώς, για τις διαδικασίες της αξιολόγησης. Η ερώτηση είναι, θα καταργήσετε την αξιολόγηση της προηγούμενης κυβέρνησης στις διαδικασίες αυτές και αν ναι, δεν θα υπάρχει κανενός είδους αξιολόγηση πλέον για τους εκπαιδευτικούς? Κοιτάξτε, η αξιολόγηση όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα είναι μια διαδικασία τιμωρητική. Σύμφωνα πάλι με τις προδιαγραφές της Τρόικα κτλ. Ήταν διαδικασία που έπρεπε να έχει κάθε φορά ένα ποσοστό κάτω από τη βάση υποχρεωτικά, ώστε αυτοί να υποστούν τις συνέπειες. Είναι ένας βραχνάς πάνω στους εκπαιδευτικούς, διότι είναι τέτοια διαδικασία που τους εμποδίζει να δούνε έλογα τη σχέση μεταξύ τους,
μεταξύ τους αξιολόγηση σε σχέση με την απόδοση στο μάθημα κτλ. Και άρα, αντί να είναι διαδικασία αξιολόγησης με την υπογράμμιση της ουσίας του όρου, είναι διαδικασία που γίνεται γραφειοκρατικά εκ των άνω για να τιμωρηθούν κάποιοι και υποτίθεται να βαρεθούν κάποιοι άλλοι. Καταργούμε αυτή τη μορφή της αξιολόγησης, το δηλώσαμε. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα της ουσιαστικής αποτίμησης, για να αλλάξουμε λίγο τη λέξη, του εκπαιδευτικού έργου, της λειτουργίας του σχολείου, της σχέσης δασκάλου-μαθητή, της σχέσης όλου του σχολείου με τους γονείς, της σχέσης όλου του σχολείου με τη γειτονιά, είναι ένα ολόκληρο σύνθετο πράγμα που δεν ποσοτικοποιείται εύκολα και είναι στις προτεραιότητές μας να βρούμε ακριβώς εκείνη τη διαδικασία που και θα κάνει αποτίμηση πραγματική, γιατί κάποιοι δάσκαλοι είναι κακοί, το ξέρουμε. Και δεν πρέπει να προφυλάσσονται επειδή είναι δάσκαλοι από τους συναδέλφους τους. Θα το δούμε αυτό. Αλλά με μια διαδικασία έλογη που θα αποσκοπεί στην αμοιβαία βελτίωση και όχι στην τιμωρία. Υπάρχει, ξέρετε, και το μεγάλο ζήτημα, γενικότερο βέβαια είναι αυτό, τη σύνδεση τη εκπαίδευση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σε αυτό το θέμα τι σκέφτεστε και ειδικότερα αν θέλετε για τα επαγγελματικά ηλικία. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, διότι το είπα νομίζω και στις προγραμματικές δηλώσεις. Υπάρχει μια αντίληψη για το σχολείο ολόκληρο, από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο, όπου η έμφαση δίνεται στο χαρτί ως προσόν για την αγορά εργασίας, άρα είναι σαν το σχολείο να είναι απλώς μια ταλαιπωρία προκειμένου να αποκτήσεις ένα χαρτί για να μπει σωστά στην αγορά εργασίας και όχι, δεν αντιμετωπίζεται σχεδόν ποτέ ως αυταξία. Δηλαδή το σχολείο αποσκοπεί στην παιδεία, στη μόρφωση, στην καλλιέργεια, στην ανακάλυψη της κλίσης του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας και όχι στο πώς θα βρει δουλειά τελεία. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα δουλειάς, προφανώς υπάρχει πρόβλημα ανεργίας, προφανώς υπάρχει πρόβλημα προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας, αλλά προσόντων με περιεχόμενο και όχι απλώς χαρτί. Και άρα η πρώτη σκέψη είναι να γυρίσει το σχολείο στο χαρακτήρα της μόρφωσης, στο χαρακτήρα του αυτοσκοπού και όχι στο χαρακτήρα του εργαλείου για την αγορά εργασίας και να δούμε παράλληλα τα ερωτήματα που θέτει εκ των πραγμάτων η αγορά εργασίας σε σχέση με το σχολείο και να φτιάξουμε ένα πιο ουσιαστικό επαγγελματικό προσανατολισμό όσο δυνατόν νωρίτερα, όπου το τι σημαίνει σε κάθε επάγγελμα, το τι ακριβώς δεξιότητες ή προσόντα απαιτεί, το τι είναι η πραγματική κατάσταση στο αντίστοιχο χώρο έξω από το σχολείο, στη δουλειά, στην εργασία, στην κοινωνία, να είναι εν πολλής κατανοητά στα παιδιά, ώστε να μετρήσουν αυτά σε σχέση με τις κλίσεις τους, γνωρίζοντας όμως το σχολείο για τη μόρφωση και όχι ως ενδιάμεσο για το χαρτί το σκέτο. Ξέρετε, στην Ελλάδα πάλι ένα γενικότερο θέμα θέλω να βάλω. Στην Ελλάδα υποτίθεται ότι υπάρχει δωρεάν παιδεία από τη δεκαετία του 60, δηλαδή από το 1964. Ωστόσο, όλες αυτές τις δεκαετίες η ελληνική οικογένεια επιβαρύνεται με δυσβάστακτα οικονομικά βάρη λόγω φροντιστηρίων. Δωρεάν παιδεία με ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, και φροντιστήρια πάνε μαζί. Σε αυτό το τεράστιο θέμα, έχετε κάποιες πρόνοιες? Αυτό δεν αντιμετωπίζεται μια και έξω. Τη δική μου εποχή υπήρχαν ακόμη φροντιστήρια, προ πολλών ετών, αλλά ήταν περιορισμένα στο πρώτο, δεύτερο, και στην Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, όπως λέγονταν τότε, που δεν λέγονταν 6, 7 και 8, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε σκέψη τότε να υπάρχει φροντιστήριο πιο πριν, παρά μόνο ειδικά φροντιστήρια μαθητές που καθυστερούν και θέλουν μια βοήθεια. Ήδη είναι δηλαδή ένα πολύ παλιό φαινόμενο, το οποίο τι είναι να γενικευθεί. Τώρα έχουμε φροντιστήρια για τα δημοτικά εν ώψη εξετάσεων για το αν θα μπουν, που λέγαμε πριν, πειραματικά και πρώτη παλίκια, γυμνάσια. Και η απάντηση μακροπρόθεσμα είναι η έμφαση στο σχολείο. Το σχολείο να γίνει, όπως έλεγα πριν, αυταξία, να αλλάξουν ριζικά προγράμματα σπουδών, αναλυτικά προγράμματα, αρθρώσεις μαθημάτων μεταξύ τους, έτσι ώστε πηγαίνοντας εκεί το παιδί και να παίρνει τα πραγματικά εφόδια που το κάνουν να προχωράει από τάξη σε τάξη και να παίρνει τα ουσιαστικά εφόδια που εν πολλοίς ζητούνται στις εισαγωγικές εξετάσεις, έτσι ώστε το φροντιστήριο να αρχίσει να εκπίπτει ως αναγκαίο. Αυτή είναι η στρατηγική. Θα έχει πολλούς κλάδους αυτή η στρατηγική, από το πώς διδάσκονται τις ξένες γλώσσες στη μέση εκπαίδευση, μέχρι το πώς διδάσκονται τα μαθήματα κορμού κτλ.
μια προσπάθεια και για βιβλία και για ένα αναλυτικό πρόγραμμα που δεν θα δένει χειροπόδαρα τον καθηγητή σε επίπεδο πρέπει να τελειώσει αυτή την ύλη τελεία, αλλιώς αποκεφαλίζεσαι. Να υπάρχει ένα περίγραμμα γιατί οφείλει να διδάξει εκείνη την τάξη, αλλά να έχει μια ευχέρεια να χρησιμοποιήσει και άλλα βοηθήματα, να δώσει την έμφαση αλλού εκεί ανάλογα με το επίπεδο της τάξης και τις δικές του, ας το πούμε έτσι, εμπειρίες συναφώς. Και άρα, αν αλλάξει αυτό το κλίμα, θα αρχίσει να μειώνεται τουλάχιστον η πίεση που ασκείται από τα φροντιστήρια. Τώρα, τα λύκεια δυστυχώς, παρά τις τερατώδεις προσπάθειες των δασκάλων και των καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης, παρά τις πρωτοβουλίες που παίρνουν, στα μυαλά των παιδιών συχνά είναι βάρος, διότι η κύρια δουλειά κατά αυτούς πρέπει να γίνεται στο φροντιστήριο με τη γνωστή παπαγαλία, τις έτοιμες απαντήσεις κτλ. Αυτό είναι η καταστροφή. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Μπαίνουμε τώρα στον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και η πρώτη μου ερώτηση σε σχέση με αυτό το θέμα είναι ότι έχετε χαρακτηρίσει τον νόμο Διαμαντοπούλου ως εισαγωγικά η απόλυτη καταστροφή για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Ωστόσο, αυτός ο νόμος έχει ψηφιστεί με την ευρύτατη πλειοψηφία των 255 βουλευτών. Γιατί τον χαρακτηρίζετε ως την απόλυτη καταστροφή? Να το πάρω ανάποδο. Θα έλεγα γιατί το ψήφισαν τόσο πολλοί βουλευτές. Είναι δύο τα σημεία εδώ. Το ένα είναι ότι από την εποχή της Υπουργείας Γιαννάκου έχει ξεκινήσει, χωρίς ευθύνη νομίζω της κυρίας Γιαννάκου μάλιστα, μια διαδικασία κατά συκοφάντησης των πανεπιστημιακών και του έργου που παράγουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μια διαδικασία που ξεκίνησε από μερικά φαινόμενα, κάποιες υπερβολές ενδεχομένως εδώ ή εκεί, κάποια έντονα φαινόμενα σε κάποιες άλλες στιγμές, αναδείχθηκαν σε αυτά στο πρόβλημα του ελληνικού πανεπιστημίου και ξεκίνησε μια απόλυτη επίθεση ότι είναι άχρηστη για πέταμα, για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ πανεπιστημιακίστερα κτλ. Σε ένα τέτοιο ιδεολογικό πλαίσιο φτιαγμένο με απόλυτη συστηματικότητα ήρθε ο νόμος Διαμαντοπούλου. Ο νόμος Διαμαντοπούλου, να μην μπλέξουμε γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία που έχω να πω γι' αυτό, να πω μόνο ότι στη δική μου την αντίληψη ο νόμος Διαμαντοπούλου πήρε επιλεκτικά κάποιες σε τελευταία ανάλυση φράσεις ή ονόματα θεσμών που λειτουργούν πολύ καλά αλλού, νόμισε ότι με αυτά λύνει το πρόβλημα του ελληνικού πανεπιστημίου, παγίδευσε ένα σύνολο κόσμο στη βάση αυτών των ιδεών, έτσι ώστε όσοι όντως είχαν πρόβλημα με τα κακά που συνέβαιναν στο πανεπιστήμιο, να νομίσουν από εκεί θα έρθει η σωτηρία. Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα. Στη βάση αυτής της αντίληψης κερδίθηκε η πλειοψηφία των τόσων εδρών. Ενώ σημειώνω ότι όσοι ήξεραν εκ των έσω τα προβλήματα και καταλάβαιναν τι είναι κύριο και τι είναι δευτερεύον σχέση με τα πανεπιστήμια, δηλαδή όλη η πανεπιστημιακή ανεξαρτήτως όλων των κομμάτων, το θυμάμαι χαρακτηριστικά από τότε, πριν υποκύψουν ή δεχθούν ή όπως θέλετε την κομματική πειθαρχία, είχαν εκφραστεί ενάντια στις περισσότερες διατάξεις του νόμου. Αν κοιτάξετε τις εφημερίδες της εποχής, μπορείτε να διαπιστώσετε του λόγου το ασφαλές. Αλλά θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένα σεβαστό κομμάτι στα πανεπιστήμια καθηγητών οι οποίοι υποστηρίζουν τον νόμο ή τουλάχιστον λένε ότι είχε καλές προθέσεις. Ναι. Προθέσεις δεν αμφισβητούν στην πολιτική γενικώς. Εγώ σέβομαι τις αντίπαλες αυτές απόψεις. Πιστεύω ότι θα πείσουμε αυτούς τους συναδέλφους ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς δεν είναι να επιστρέψουμε στα κακά του παρελθόντος, όποια και αν είναι αυτά, και όσον και η αντίληψή μας για αυτά τα κακά σε σχέση με την ιεράρχηση είναι πολύ διαφορετική. Και άρα η, ας πούμε, αντίδραση στην κατάργηση των συμβουλίων που εξαγγέλθηκε θα φανεί, ελπίζω σύντομα, ότι δεν είναι επιστροφή σε αυτό που οι ίδιοι λένε κομματοκρατία, χωρίς επί της ουσίας να έχουν έτσι εμβαθύνει στο φαινόμενο και στο αν αυτός ο όρος αντιστοιχεί στο πώς λειτουργούσε το Πανεπιστήμιο πριν. Μισή λέξη εδώ, η κομματοκρατία σε εισαγωγικά συνδέθηκε με την ψήφο των φοιτητών. Η ψήφος των φοιτητών σε επίπεδο των δύο μεγάλων παρατάξεων, της ΠΑΣΠ και της ΔΑΠ, όντως ήταν όργανο, ας πούμε, πολιτικής μέτρησης πολιτικών συσχετισμών. Η αριστερά δεν εμπλέκει ποτέ σε αυτά. Και άρα η κομματοκρατία που καταγγέλλονταν ως ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κομματοκρατία πολλά εισαγωγικά, γιατί λίγη σημασία έχει ακόμα και αυτό στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Η κομματοκρατία λοιπόν που καταγγέλλονταν ήταν κάτι που είχε μικρή σημασία στην πραγματική λειτουργία του Πανεπιστημίου και αν κάποιος πρέπει να ανταχρεωθεί είναι τα δύο κόμματα που ως τώρα κυβερνούσαν.
Η αριστερά ήταν αντίθετη από τότε σε τέτοιου είδους φαινόμενα κομματοκρατίας, αλλά επαναλαμβάνω, και αυτό είναι θέμα μελέτης και κανονικής κατανόησης, ότι ακόμα και έτσι δεν υπήρχε κανένας είδους κομματοκρατία όπως ιδεολογικοποιήθηκε αυτή η λέξη έκτοτε. Και αν βάλουμε τα πράγματα στη σειρά και κάτσουμε να τα συζητήσουμε, πιστεύω ότι πάρα πολλούς από τους καλόπιστα αντιτίθενται στις εξαγγελίες μας θα πιστούν. Με τα συμβούλια ιδρυμάτων τι θα γίνει, άμεσα εννοώ. Τα συμβούλια ιδρύματος αναγγείλαμε ότι καταργούνται. Αναγγείλαμε επίσης ότι σεβόμαστε και τιμούμε απολύτως όσους μετήχαν εκεί ανιδιωτελώς, Έλληνες και κυρίως ξένους. Θα τους ευχαριστήσουμε για αυτή τους τη συμμετοχή. Καλή τη πίστη έγινε αυτή η συμμετοχή. Μπλέξαν σε μια κατάσταση που πιθανόν δεν την περίμενα. Και θα ζητήσουμε ιδιαιτέρως από τους ξένους συναδέλφους να συνεχίζουν να στηρίζουν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και δει από τη στιγμή που πιστούν ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν είναι ούτε υπέρ της ισοπαίδωσης, ούτε υπέρ της κατάργησης των ακαδημαϊκών έλογων ιεραρχιών, ούτε στο εμπάτε σκύλια λέστε κτλ. Όντως, θέλω και αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω ειλικρινά ιδιαίτερα τους ξένους συναδέλφους που ανιδιωτελέστατα ήρθαν να βοηθήσουν και βρέθηκαν σε διασταυρωμένα πυρά, ίσως χωρίς να έχουν καταλάβει ότι τους έμελε να πάθουν κάτι τέτοιο. Ποια είναι η γνώμη σας μετά από όλα αυτά, πώς θα μου περιγράφατε τα κυριότερα προβλήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας? Αυτή τη στιγμή είναι υλικά και είναι δύο. Το ένα είναι χρηματοδότηση. Μετά το PSI κουρεύτηκαν τα αποθεματικά των πανεπιστημίων κατά πολύ. Οι δημόσιες πιστώσεις μειώθηκαν. Δεν φτάνουν σχεδόν καν για τα λειτουργικά έξοδα. Και τα πανεπιστήμια επιβιώνουν με τον τρόπο που του κατορθώνουν και αυτά ηρωικά, μέσω προσπαθειών έτσι να βρουν χρήμα εδώ εκεί για να απαντήσουν σε άμεσες ανάγκες. Το δεύτερο έχει πάλι την ίδια ρίζα. Είναι ότι το διδακτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια, ιδίως στα παλαιότερα που ήταν οι διδάσκοντες πιο μεγάλοι στην ηλικία, έχουν αποψηλωθεί γιατί δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση προς αντικατάσταση κάποιου που παίρνει σύνταξη. Σε αρχιτεκτονικές σχολές, παραδείγματος χάρη, πρόσφατα είδα κάποια νούμερα, είναι σχεδόν στο 50% τα μέλη ΔΕΠ που συνεχίζουν να δουλεύουν. Και συνεχίζουν να λειτουργούν χάρη στην ανιδιωτελή προσφορά εργασίας των έχοντων, αυτού που έχουν αποχωρήσει με σύνταξη, που συνεχίζουν να διδάσκουν γιατί τους αρέσει, γιατί θέλουν να διατηρηθεί όπως διατηρείται η σχολή. Τα δύο μεγάλα προβλήματα είναι αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, έπονται. Τα κριτήριά μας δεν είναι πολύ διαφορετικά ή καθόλου διαφορετικά, θα έλεγα, από ό,τι συμβαίνει στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου σε σχέση με το ακαδημαϊκό σκέλος. Και εκεί θα πείσουμε πάλι ότι δεν διαφέρουμε τόσο όσο νομίζουν αυτοί που διαφωνούν με αυτά που είπαμε. Ξέρετε, επειδή το θίξατε το θέμα της χρηματοδότησης, ένα από τα προβλήματα στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού, της παιδείας και ειδικότερα των πανεπιστημίων, είναι η σύνδεσή τους με την αγορά, δηλαδή τις επιχειρήσεις, για να βρουν πόρους χρηματοδότησης. Αυτό έχει επιφέρει, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, πολύ μεγάλο ζήτημα, προβλήματα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στα μεταπτυχιακές σπουδές. Γιατί δεν έχουν σχέση με την αγορά και το κέρδος. Τι σκέφτεστε σε αυτό, ιδιαίτερα, να μου επιτρέψετε, ιδιαίτερα γιατί αυτή η κατεύθυνση είναι και ευρωπαϊκή. Η Μπολόνια, σας θυμίζω. Αυτό πήγα να πω, ότι αυτό το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, η στρατηγική της Μπολόνια αποσκοπεί εκεί ακριβώς που είπατε. Υπάρχουν πολύ έντονες διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη για την πίεση που υφίστανται οι ανθρωπιστικές σπουδές. Το θεωρώ απαράδεκτο, δηλαδή είναι κάποια διαδικασία που καταργεί την ίδια την έννοια του πανεπιστημίου. Και άρα, σε ό,τι μας αφορά, αυτή η κατεύθυνση πρέπει να αναστραφεί πλήρως. Δηλαδή, οι ανθρωπιστικές σπουδές προσφέρουν φοβερά πλεονεκτήματα πάλι σε επίπεδο αυτού σκοπού, όπως έλεγα πριν, αλλά και προς τα έξω, διότι είναι συνθήκες παραγωγής αυτογνωσίας οι ανθρωπιστικές σπουδές σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική του Υπουργείου σε αυτό θα είναι πολύ σαφής. Ήδη όταν λέμε αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, εννοούμε έρευνας και σε ανθρωπιστικές σπουδές, θα φανεί πολύ συγκεκριμένα αυτό σύντομα και άρα η προσπάθειά μας θα είναι η προσπάθεια εξισορρόπησης ανθρωπιστικών και φυσικών επιστημών, χωρίς προς Θεού να υποτιμούμε τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και όσα μπορούν να παραγάγουν εκεί άνθρωποι, ερευνητές, υπό σωστές συνθήκες παραγωγής έρευνα.
Ένα ειδικότερο θέμα τώρα θα σας θέσω, που είναι ότι ιστορικά η αριστερά ήταν πάντα υπέρ της διατήρησης του ασύλου στα πανεπιστήμια. Η προηγούμενη κυβέρνηση το κατήργησε. Εσείς θα το επαναφέρετε? Δεν μ' αρέσουν καθόλου ρήματα που ξεκινούν από το επί και το ανά. Μοιάζει σαν να θέλουμε να γυρίσουμε στο παρελθόν και να ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Διαφωνώ σχεδόν κάθετα, κατά τα ντρέπουσα φράση, με την επαναφορά. Δεν πάει έτσι. Οι συνθήκες είναι καινούργιες. Πιστεύω ότι τα προβλήματα που υπήρξαν σε σχέση με την κατάχρηση του ασύλου. Γιατί σας κατηγορούν όταν το επανεφέρετε, ναι, η αναφική... Διονύζουμε και κάνουμε και δείχνουμε. Ναι. Η έννοια του ασύλου είναι έννοια της κατοχύρωσης της ίδιας της έννοιας του Πανεπιστημίου. Το έχω πει σε άλλες αφορμές πολύ καθαρά αυτό. Και προφανώς αυτό θα επανατεθεί στους όρους της στιγμής που θα φτιάξουμε το καινούριο νομοπλαίσιο, έτσι κανονικά. Και επειδή πιστεύω ότι όλη η ατμόσφαιρα, η όλη η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία θα είναι πολύ διαφορετική, τέτοιου τύπου σε εισαγωγικά επαναφοράς δεν θα δημιουργήσει κατά κανέναν τρόπο τα προβλήματα που δημιούργησε η πριν κατάσταση. Γιατί αισιοδοξούμε ότι στις νέες συνθήκες που θα εγκαθιδρύσει αυτή η κυβέρνηση, προφανώς στα πλαίσια της κοινωνίας, η ίδια η κοινωνία θα προστατεύει το άσυλο από τις καταχρήσεις του. Και άρα δεν θα έχει πρόβλημα καταστολής σε σχέση με τέτοιες καταχρήσεις, γιατί δεν θα υπάρχουν τέτοιες καταχρήσεις. Υπήρχε και υπάρχει στην αριστερά, θα έλεγα, ένας οραματικός στόχος, ο οποίος είναι η δυνατότητα του καθένα να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ακόμα και τις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης. Πώς αυτός ο οραματικός στόχος είναι εφικτός? Ο στόχος, ο στρατηγικός στόχος, συνεχίζει να υπάρχει. Προφανώς είναι αδύνατο να θεσμοθετηθεί εδώ και τώρα ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά όταν αρχίζουμε να μορφώνουμε το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο αντιστοίχως με τους δύο μεγάλους νέους νόμους που θα φέρουμε σε διάστημα, ελπίζω, ενός ή δύο ετών το πολύ, η συνθήκη σχέσης Πανεπιστημίου και Λυκείου θα έχουν ήδη φτιαχτεί. Ενώ αν υπάρχει συνάφεια μεταξύ της Τρίτης Λυκείου, της Ύλης Τρίτης Λυκείου, με την ύλη που διδάσκεται στα ομοειδή τμήματα στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου και αν αυτή η ύλη με διαβουλεύσεις που σέβονται την αυτονομία των πανεπιστημίων βεβαίως αρχίζει να προσομοιάζει ότι τελειώνεις την τρίτη λυκείου και μπαίνοντας εκεί έχεις κατά κάποιο τρόπο προετοιμαστεί γνησίως για το επόμενο και δεν επαναλαμβάνεις το Λύκειο και όλα τα κακά που έχει δημιουργήσει η τωρινή κατάσταση με τις παπαγαλίες κτλ. Θα έχει φτιάξει ένα βήμα ώστε όταν ποτέ καταργήσεις εξετάσεις η συνθήκη για την κατάργηση να είναι έτοιμη κοινωνικά και σε επίπεδο εκπαιδευτικό και σε επίπεδο λυκείου και σε επίπεδο πανεπιστημίου. Ο Πρωθυπουργός αλλά και οι περισσότεροι υπουργοί έδωσαν πολιτικό όρκο και όχι θρησκευτικό. Ξέρετε, ένα από τα πάγια αιτήματα της αριστεράς είναι ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, η φορολόγηση εκκλησιακής περιουσίας, όλο αυτό το πακέτο, ας πούμε. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει κι εσείς σε κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς παραμένει στρατηγικός στόχος της αριστεράς ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Το είπα και στις προγραμματικές δηλώσεις. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι σύνθετη, δύσκολη και μακράς πνοής, διότι η παράδοση, αν το πάρουμε ιστορικά, που συνδέει την ελληνική εκκλησία, την Ορθόδοξη, με το ελληνικό κράτος, πηγαίνει πάρα πολύ πίσω στο χρόνο. Έχουν φτιαχτεί σχέσεις όχι σε επίπεδο συνδιαλλαγής, αλλά σε επίπεδο, ας το πούμε, κοινής πρόσληψης από χριστιανούς και αθέους στις σχέσεις αυτής. Υπάρχουν άνθρωποι άθιοι, κατά τα άλλα, υποτίθεται, που πηγαίνουν και ψέλνουν στον επιτάφιο. Άρα, είναι σαν η ελληνική κοινωνία, ας το πούμε έτσι, να αντιπαλέψει ταυτόχρονα με δύο ταυτότητες. Μία ταυτότητα κοσμική, διαφωτιστική, από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης και πριν και βεβαίως μετά, κλασική, φιλοευρωπαϊκή, την τιμούμε, την συμμεριζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια παράδοση η οποία είναι πιο, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ανατολική, όπου η Ορθοδοξία έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, όπου αυτή η σχέση κράτους και εκκλησίας παραμένει μη πρόβλημα για πάρα πολλά πράγματα και άρα η κατεύθυνση η οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε είναι σεβασμός των δύο παραδόσεων, επανεξέταση σε μακροχρόνια βάση των συνιστοσιών της ελληνικής ταυτότητας,
και προχώρημα με μικρά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη να το πω ως παράδειγμα και το θεωρώ πολύ, πολύ σημαντικό, έστω και από απλή συμβολική άποψη, ο Πρωθυπουργός επισκέπτει τον Αρχιεπίσκοπο, συζητάνε πάρα πολύ φιλικά. Έρχεται ο Πρωθυπουργός, ορκίζει τον πολιτικό όργο. Μέλη της κυβέρνησης ορκίζονται με πολιτικό όρκο, άλλα μέλη της κυβέρνησης ορκίζονται με θρησκευτικό όρκο, κατά τις πεπιθήσεις τους. Δεν ανοίγει μύτη, είναι όλα θαυμάσια και ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ήδη στο συμβολικό επίπεδο η διάκριση κράτους και εξουσίας προχωρά. Και κάτι ακόμα, υπάρχει μια επιτροπή πολιτείας εκκλησίας της νοθετημένη, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί και με τρόπο που αρμόζει στις σχέσεις αυτών των ανομίων κατά τα άλλα φορέων, να μπουν σε συζήτηση ειλικρινή όλα τα ζητήματα που ακόμα εκκρεμούν. Κύριε Αριστίδη Μπαλτά, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Η σχέση είναι παλιά και ελπίζω να διατηρηθεί. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.